Με κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο με τις ηλεκτρογεννήτριες και τα ηλεκτρικά πάνελ στην βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, άρχισε και η διερεύνηση των αιτιών που την προκάλεσαν. Το έργο των ειδικών της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας δύσκολο, αφού στο εργοστάσιο την ώρα της πυρκαγιάς υπήρχε πραγματική κόλαση με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 800 βαθμούς λόγω των πολλών και έφλεκτων υλικών. Δεν ήταν οτιδήποτε το κακόβουλο, ήταν παραπάνω κακή ανθρώπινο σφάλμα. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δείχνουν ατύχημα από ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό και αποκρίστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το θύμα ασχολείται με οξυγονοκόλληση και το πιθανότερο υπήρχαν έφλεκτα υλικά κοντά του. Αστυνομία και πυροσβεστικοί διερευνούν επίσης μαρτυρίες για κλειστές πόρτες όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο. Είναι ένα τεράστιο χάος με την πυροσβεστική, γιατί προσπάθαν μέσα να, γιατί ήταν κλειστές οι πόρτες, προσπάθαν να ανοίξει τις πόρτες να μπει μέσα. Σε 10 λεπτά η πυροσβεστική, ούτε 10 λεπτά ήταν εδώ. Αμέσως έσπασαντες οι πυροσβεστικοί, μπήκαν μέσα. Αλλά εδώ και περισσότερο βάρος στα εργοστάσια που είναι κολλητά. Λόγω πυρκαγιάς έκλεισε για 2 και πλέον ώρες και η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού προς τον κυκλικό κόμβο Καλαμών και από τις δύο κατευθύνσεις. Αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό χάος και ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αφού για να πάνε στον προορισμό τους έπρεπε να ακολουθήσουν άλλες διαδρομές.